Για τη συνέχιση των έργων στο παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ μίλησε ο αντιδήμαρχος Κορινθίων Γιώργος Φαρμάκης. Ο κ. Φαρμάκης ανέφερε ότι εκεί θα στεγαστούν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ενώ θα γίνουν και έργα ανάπλασης στο χώρο αυτό, αρκεί να φύγουν από εκεί κάποια βαγόνια που ενοχλούν. Από ό,τι βλέπετε, τα έργα στον ΟΣΕ προχωράνε. Περιμένουμε τώρα την διαδικασία αυτή με την οποία ο ΟΣΕ θα δώσει σε κάποια εταιρεία για να φύγουν τα βαγόνια από εκεί. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις διαδικασίες στον αύριο χώρο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εφόσον τα βαγόνια είναι εκεί μέσα, εμείς δεν μπορούμε να κινηθούμε, να σπάσουμε τα μπετά και τους τοίχους που είναι εκεί. Χρειαζόμαστε βαριά μηχανήματα. Πιστεύουμε ότι η διαδικασία αυτή με το ΟΣΕ θα τελειώσει γρήγορα. Θα αναλάβει δηλαδή κάποιος ανάδοχος την διαδικασία αυτή για να εκποιήσει τα βαγόνια και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε πιο ταχύτερους ρυθμούς. Μέσα το κτίριο έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, αρκετά. Προμήθειες έχουμε να κάνουμε τώρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε χρώματα, σε καλώδια, σε όλες τις διαδικασίες για να μπορέσουμε ο σταθμός να έρθει στην κατάσταση που ήταν το 1955.